Θα μείνουμε στο θέμα. Μία ευνηδιαστική επίσκεψη είχαμε στη Μέση Ανατολή που έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο αρχηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι στην περιοχή. Προφανώς, κύριε Χαρίτο, καλησπέρα σας. Να προλάβει μία ανάφλεξη. Κοιτάξτε, ο αρχηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός Charles Brown, μετέβη σήμερα στην Ιορδανία εκτάκτος. Στην Ιορδανία, να επισημάνουμε ότι πριν από ένα μήνα έχει εγκαινιαστεί επιτελικό κέντρο του ΝΑΤΟ με περιοχή ευθύνης στη Μέση Ανατολή. Σκοπός της μετάβασης του ήταν να αποφευθεί μια τυχόν ξαφνική ανάφλεξη στην περιοχή κατά την ερχόμενη περίοδο. Προφανώς η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την σύσκεψη που θα γίνει στο Κάιρο αύριο, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές στο Ισραήλ που μας ενημερώνουν ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν ενδείξεις ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εξαπολύσει μία επίθεση από στιγμή σε στιγμή, είτε σε συνεννόηση με το Ιράν, είτε χωρίς συνεννόηση με αυτό, και ακόμα και ανεξάρτητα από την έκβαση των συνομιλιών στο Κάιρο. Μετά από την Ιορδανία, ο Μπράουν θα επισκεφτεί τις επόμενες ημέρες στην Αίγυπτο και το Ισραήλ, όπου θα έχει συναντήσεις με στρατιωτικούς αξιωματούχους για να βρουν έναν τρόπο, έναν μηχανισμό συντονισμού των ενόπλων δυνάμεων όλων των χωρών της περιοχής σε περίπτωση που θα σημειωθεί αυτή η πιθανή ανάφλεξη για την οποία πολύ λίγα γνωρίζουμε. Τώρα, αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις, η Ισραηλινή αποστολή με επικεφαλής τον διοικητή της Μοσάντ, τον κύριο Μπαρνέα, θα αναχωρήσει για το Κάιρο αύριο, ενώ στο Κάιρο ήδη είναι ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Θάνη, που είναι και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του. Πάντως, ο Ισραηλινός αξιωματούχος έχει τονίσει σήμερα στα τοπικά μέσα ότι η μοναδική πρόοδος που έχει σημειωθεί έως τώρα είναι απλώς η υπόσχεση η Αίγυπτος να προωθήσει τις Ισραηλινές προτάσεις στην Χαμάς. Επίσης, άλλη Ισραηλινή πηγή αναφέρει ότι σε αντίθεση με το κλίμα αισιοδοξίας που έχει δημιουργηθεί, ο Νετανιάου δεν αποδέχεται την αποχώρηση του Ισραήλ από τον άξονα Φιλαδέλφειας, ούτε την παρουσία ξένων δυνάμεων στη Μεθόριο ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο. Μάλιστα, κύριε Χαρίτο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες είναι δυνατόν να καταστεί σαφές εάν τελικά υπάρχει μία πρόοδος ή όχι από τις διαπραγματεύσεις που αναμένουμε να αρχίσουν αύριο. Ναι, μέρα σημαντική λοιπόν η αυριανή. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.